Θα συνεχίσουμε με ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έχει προκύψει μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει και εμείς εδώ, μέσα από την Κρήτη σήμερα. Και βέβαια ο αρχικός σχεδιασμός είχε αφήσει άριστες εντυπώσεις και είχε επιβεβαιώσει και τη δυναμική της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας. Αναφέρομαι στην μικροβιοκτόνο μάσκα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς η υψηλή αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μάσκας αποστήρωσης εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, που δημιουργήθηκε στα εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την προστασία, βέβαια, και αυτός είναι και ο βασικός στόχος, του υγειονομικού προσωπικού από την έκθεση στον SARS-CoV-2, επιβεβαίωσαν τόσο η πιστοποίηση που έλαβε η συσκευή, όσο και η πρώτη κλινική μελέτη δοκιμής που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδα στον Ποδοσάκιο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Γκυβίση, καθηγητή ορθοπαιδικής του ΑΠΙΘΙΤΑ και διευθυντή της ΑΛΦΑ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Παπανικολάου. Την καλησπέρα μας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ότι έτσι ενδιαφέρεστε για κάποιες τεχνολογίες εκμής. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας που σας φιλοξενούμε και φέτος στην εκπομπή μας και έχουμε μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Είχαμε επιτέλους, είναι μια προσπάθεια που όπως ξέρατε δείξει και στην προηγούμενη εκπομπή που μου είχατε καλέσει, είναι μια προσπάθεια που πλησιάζει τα 2 χρόνια. Η όλη ερευνητική ομάδα ξεκίνησε τις εργασίες της τον Απρίλιο του 20, με το πρώτο lockdown. Καταφέραμε μέσα σε 1 χρόνο και κάτι και κατασκευάσαμε αυτό που το ονομάζουμε πλέον VITER, από το Virus Terminator. Έτσι λίγο για να είναι κάπως έπιχο και να δείχνει και την πραγματικότητα, το τι κάνει αυτή η συσκευή. Την συνδέσαμε λοιπόν αυτή τη συσκευή με μια κοινή μάσκα, εκμεταλλευόμενη αυτό που και πριν από λίγο είπατε, ότι μπορούμε να, από διαφορετικές διόδους να αποστηρώνουμε και τον εισπνεόμενο αέρα, αλλά και τον εκπνεόμενο αέρα. Και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος είναι ασυμπτωματικός φορέας, μπορεί να εργαστεί χωρίς να κινδυνεύουν οι συνάδελφοι του να κολλήσουν. Αν καταλάβετε, είναι πολύ σπουδαίο, γιατί βέβαια ο καθένας υγειονομικός, γιατρός, νοσηλευτής, θεραπευτής είναι απαραίτητος για την φάση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2.500 υγειονομικούς σε καραντίνα. Σωστά. Αν φανταστείτε το νούμερο. Επομένως, με αυτή την έννοια, το ότι καταφέραμε να αποστηρώσουμε και τον εκπνεόμενο αέρα, που έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητο να γίνεται για να προστατεύουμε τους γύρω μας, καταφέραμε λοιπόν, βρίσκοντας πάλι μια ελληνική, κατά κάποιο τρόπο, εταιρεία, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, που έχει όλη την τεχνογνωσία και την πιστοποίηση, να μας πει τελικά αυτό που κάναμε, χρησιμοποιώντας όλη την τεχνολογία εκμής, δουλεύει, θα καταφέρει να κάνει αυτό που σχεδιάσαμε. Και ακόμη και εμείς εκπλαγήκαμε. Είδαμε ότι μετά τα αποτελέσματα και την όλη προσπάθεια που έκανε το Ινστιτούτο Πασχαλίου με τον διευθυντή του τμήματος που έκανε την πιστοποίηση, τον κύριο Ράμπια Ιωάννη, είδαμε λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε μερικές περιπτώσεις, πιστέψτε με το νούμερο... Στο 100%. Το 100% με μέσο όρο 99,25. Μάλιστα, είναι εκπληκτικό. Όταν μας είπε το Παστέρ ότι ό,τι είναι πάνω από το 75% περνάει, μπορεί να πάρει άδεια. Έτσι νιώθουμε περήφανοι, νιώθουμε ήρεμοι. Εκεί ήθελα να το πάω. Νιώθετε δικαιωμένος. Πέρυσι παρουσιάσαμε το σχεδιασμό, αλλά βλέπουμε, δηλαδή παρουσιάσαμε τη θεωρία. Πρακτικά όμως, μέσα από μελέτες και επιστοποίησεις, βγαίνετε δικαιωμένος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν έχουν ιδιαίτερη αξία. Κρύβεται μια ομάδα, κρύβονται Έλληνες επιστήμονες από πίσω. Έτσι. Είναι ακριβώς. Το ξεκινήσαμε η ιατρική σχολή με ένα εκπρόσωπο, το Πολυτεχνείο με τον κύριο Αντωνόπουλο, ενεπλάκη το Παστέρ. Ήμασταν τυχεροί. Φανταστείτε ότι είχαμε το Ινστιτούτο Παστέρ δίπλα μας και ψάχναμε. Καλώς ή κακώς, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, να βρούμε εργαστήρια πιστοποίησης ανά τον κόσμο και πολλοί λέγανε είναι πολύ πολύπλοκο, θα θέλαμε να σας πιστοποιήσουμε από μια απλή μάσκα, καταλάβατε. Πέσαμε και σε τέτοια πράγματα. Άρα είμαστε πολύ περήφανοι που ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι από ελληνικά χέρια. Βέβαια. Και το λέω με πλήρη συνέστηση, δεν είναι ούτε εθνικιστικό ούτε τίποτα, είναι η πραγματικότητα. Στην πράξη τι γίνεται, μειώνεται το οικό φορτίο, σωστά? Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι πρώτα προστατεύεται ο χρήστης. Ναι.
όταν μπαίνει σε ένα περιβάλλον με υψηλό υγειικό φορτίο ή και μικροβιακό, αν θέλετε. Γιατί αυτή η μάσκα μπορεί να βοηθήσει στην παρούσα φάση της πανδημίας, αλλά μπορεί να βοηθήσει σε οποιοδήποτε αερομεταφερόμενο νόσημα. Οποιοδήποτε. Σε οποιαδήποτε δομή υγείας. Μάλιστα. Επομένως, φανταστείτε ακόμη και έναν συνάδελφο οδοντίατρο, ο οποίος βρίσκεται πάνω από έναν ασθενή που πρέπει οπωσδήποτε να κάνει κάποια εργασία και για κάποιο λόγο νοσεί. Δημιουργήθηκε σε περίοδο πανδημίας υγειονομικής κρίσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρωθεί η χρησιμότητά της μετά το πέρας της. Ή μάλλον με το πέρας της πανδημίας. Είναι όπως ακριβώς το λέτε. Κοιτάξτε, και μάλιστα στην αρχή ήταν ένα αρκετά δύσχιστο μηχάνημα. Μπορώ να το έχω δίπλα μου, μπορώ να το σηκώσω να το δείτε. Βέβαια, κύριε καθηγητά. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Δέστε, κοιτάξτε. Είναι σαν ένα μεγάλο κινητό τηλέφωνο. Το βλέπετε. Βέβαια. Έχετε βέβαια. Από εδώ τις εισόδους, έχετε από εδώ τις εισόδους για να μπουν οι σωλήνες. Αυτή είναι η πρόσθετη επιφάνεια όπου είναι επάνω το τμήμα με τις μπαταρίες. Έχει μια μικρή οθόνη που δείχνει όλες τις λειτουργίες. Υπάρχουν ηχητικά μηνύματα αν κάτι δεν πάει καλά για να ξέρει ο χρήστης ότι κάποια λάμπα κάει και άρα δεν αποστηρώνει. Υπάρχουν δυνατότητες να κάνει συνεχώς έλεγχο της καλής λειτουργίας. Υπάρχει δυνατότητα να πάρει ένα power bank αν θες να επεκτείνει το χρόνο χρήσης, γιατί η μπαταρία κρατάει γύρω στις 3 ώρες. Επαναφορτίζεται όπως ένα κινητό τηλέφωνο και τελικά συνδέεται με αυτή τη μάσκα εδώ. Που τη βλέπετε βέβαια εσείς το καλοκαίρι. Έτσι. Ναι. Έχει όμως το πλεονέκτημα αυτή η μάσκα, όπως σας τη δείχνω, να έχει ξεχωριστή είσοδο και ξεχωριστή έξοδο του αέρα. Γι' αυτό και μπορούμε και αποστηρώνουμε και τον εσπνεόμενο και τον εκπνεόμενο. Και κατασκευάσαμε αυτό τον αντάπτορα, τον βλέπετε. Ναι. Αυτό είναι συνήθως εκεί που μπαίνει ο αναπνευστήρας της μάσκας. Εμείς έχουμε βάλει τον αντάπτορα με τις δύο είσοδους που συνδέεται με το μηχάνημα και έτσι ολοκληρώνεται όλη αυτή η μονάδα προστασίας για τον οποιοδήποτε χρήστη. Κύριε καθηγητά, τα επόμενα βήματα ποια πρέπει να είναι? Νομίζω ότι εμείς πλέον φτάσαμε σε ένα σημείο που μπορούμε να, όπως είπατε πολύ ωραία και εσείς με περηφάνεια, να παραδώσουμε αυτό το όπλο, θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι, το όπλο, το ενεργητικό όμως. Δεν είναι παθητική προστασία αυτή. Αυτή είναι ενεργητική προστασία πλέον. Από θυράματα γινόμαστε του κορονοϊού ή του οποιοδήποτε άλλου αερομεταφερόμενου νοσήματος. Με αυτή την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι πια εμείς θα ενημερώσουμε πλέον έχοντας αυτά τα αποτελέσματα. Φανταστείτε τα αποτελέσματα τα πήραμε στα χέρια μας την 1η Φεβρουαρίου. Είναι τόσο πρόσφατα. Ναι, είναι πριν τα από πειράματα, πριν μια εβδομάδα. Τα πειράματα του Παστέρ ξεκίνησαν στις 19 Ιανουαρίου. Ολοκληρώθηκαν και μας έστειλαν πλέον επίσημα, απογεγραμμένα τα αποτελέσματα. Εμείς θα τα θέσουμε υπόψη της πολιτείας και νομίζω ότι πλέον θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να το δούνε με. Συμπάθεια για να. Και πρέπει να το δούνε, να δείξατε ανακλαστικά και το Υπουργείο και τα Συναρμόδια Υπουργεία. Να εξοπλίσουμε όλες τις δομές, είτε αυτή είναι η γεωροκομεία, είτε νοσοκομεία, είτε πρωτοβάθμιες δομές υγείας, είτε ακόμη και δομές φιλοξενίας προσφύγων, οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη να προστατευτεί το εργαζόμενο προσωπικό της πρώτης γραμμής. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, με το καλό να τα ξαναπούμε και να έχουμε και εξέλιξη. Με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά ευχαριστώ για χαρά μας, δική μας η χαρά. Αυτά τα θέματα. Δική μας χαρά, να είστε καλά.